Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καθώς και οι ιατρικοί σύλλογοι όλης της χώρας στηρίζουν τα δίκαια αιτήματα και τις δράσεις των εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών που κινητοποιούνται από αύριο 26, 27 και 28 Μαΐου σύμφωνα και με τις πάγιες θέσεις και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθη στις 16 Απριλίου, ενώ ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αλλά και οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας καλούν σε καθολική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και επιπλέον ζητούν την υποστήριξη και των κλινικών γιατρών στον αγώνα των συναδέλφων τους. Εμείς για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Άρτες, τον κύριο Βαγγέλη Χαρμπή. Κύριε Χαρμπή, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ευαγγελίου, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Στη σχετική ανακοίνωση ζητάτε κι εσείς, συμμετέχετε μάλλον στο ψήφισμα αυτό του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και ουσιαστικά στηρίζετε τις δράσεις των εργαστηριακών γιατρών. Βεβαίως. Ζητάμε εκ των προτέρων συγγνώμη από τους συμπολίτες μας, διότι ενδεχομένως θα ταλαιπωρηθούν λίγο, αλλά αυτό είναι προς όφελός τους. Και λέμε γιατί είναι προς όφελός τους. Διότι υπάρχει μια διαφορά οικονομική της τάξης του 40 με 45% των γιατρών της χώρας, που δυστυχώς αυτή η διαφορά είναι δυσαναπλήρωτη. Και θα έχει ως αποτέλεσμα να κλείσουν οι συνάδελφοι, αν δεν βρεθούν χρήματα. Ή αλλιώς θα πρέπει ο ασφαλισμένος να τα πληρώσει από την τσέπη. Τώρα, κύριε Χαρμπή, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος και να μας δώσετε και εμάς να κατανοήσουme τι είναι το περίφημο αυτό clawback. Αυτό είναι το σημείο αιχμής. Τι είναι λοιπόν το clawback για το οποίο διαμαρτύρονται οι εργαστηριακοί γιατροί? Όχι εργαστηριακοί, και κλινικοεργαστηριακοί. Και οι κλινικοεργαστηριακοί, βεβαίως. Να σας πω τι είναι. Είναι ένας κλειστός προϋπολογισμός και στα χρόνια της πανδημίας έχει αυξηθεί αυτός, όχι ο προϋπολογισμός, αλλά η κατανάλωση, ας το πούμε, με αποτέλεσμα ό,τι καταναλώνεις περισσότερο να μην το πληρώνει ο καταναλωτής, αλλά να το πληρώνει αυτός ο οποίος πουλάει. Δηλαδή, αντί να το χρεωθεί ή το κράτος ή ο ασφαλισμένος, το χρεώνεται ο γιατρός. Δηλαδή, έχετε 100 ευρώ και από εκεί και πέρα οι ανάγκες σας είναι για 120, για 130 και ψωνίζετε στο σούπερ μάρκετ 130, εσείς δεν θα πληρώσετε 130, τα 30 θα πληρώσω 100. Θα πληρώσετε 100 και τα 30 θα τα χρεωθεί το σούπερ μάρκετ. Πού γίνεται αυτό, σε ποια χώρα γίνεται αυτό στον κόσμο? Ήδη οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν βγει σε σύνταξη, σας πληροφορώ ότι πληρώνουν αυτό το περίφημο clawback. Δηλαδή, από τη σύνταξή τους τους κρατάνε χρήματα από το 2013. Φανταστείτε τώρα, τόσα χρόνια να πληρώνουν συνέχεια. Δεν υπήρξαν δεσμεύσεις στο παρελθόν, κύριε Χαρμπή, ότι αυτό θα καταργηθεί το clawback και ότι θα επιστρέψουν στις συμβάσεις αυτές οι οποίες είχαν? Έχει γίνει κάτι ή οι δεσμεύσεις αυτές έμειναν στα χαρτιά? Μείναν στα χαρτιά. Μερικά αποσπασματικά μέτρα ή μερικά εκατομμύρια δεν γίνουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί καθολικά και για όλους. Αλλά δυστυχώς αυτό ήταν τα μνημόνια. Τελειώσαν τα μνημόνια, αυτό έμεινε. Γιατί έμεινε? Εκεί ψάχνουμε να βρούμε κι εμείς το πρόβλημα. Και ήδη, όπως καταλαβαίνετε, τον καιρό της πανδημίας οι συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Άρτα, σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνανε να κάνουν εξετάσεις εκεί που δεν υπήρχε συνωστισμός. Mm-hmm. Δηλαδή στα ειδικά εργαστήρια. Με αποτέλεσμα αυτό το ποσό συνέχεια να αυξάνεται. Και με αποτέλεσμα στο τέλος να αυξάνεται και το clawback. Και το rebate. Είναι δύο μαζί, δεν είναι clawback μόνο, είναι και rebate. Είναι και κάτι άλλο, δηλαδή υποχρεωτικές εκπτώσεις. Mm. Άρα δεν πάει άλλο. Ήδη ο ΕΟΠΗ έχει πει σε την ανάλυση του ότι μέχρι 10% είναι βιώσιμο για κάποιο εργαστήριο. Από εκεί και πάνω δεν είναι βιώσιμο. Κάτι πρέπει να γίνει πλέον. Ο κόμπος έφτασε στο χθένι και όπως διαβάσατε και την ανακοίνωση, το συνυπογράφουν κάθε ολοκληρία όλοι οι ιατρικοί της χώρας. Δηλαδή δεν είναι ένα και δυο να πούμε ότι ναι, το πρόβλημα είναι εκεί. Εδώ το υπογράφουν όλοι. Γιατί σε λίγο καιρό θα είναι μόνο ενδεχομένως οι μεγάλες πολυεθνικές. Γιατί θα ανοίξουν κάποιο παράρτημα στην Ελλάδα, δεν ξέρω εγώ στην Ήπειρο, στην Άρτα, δεν ξέρω εγώ τι, και δεν θα τους ενδιαφέρει πόσα θα ξοδέψουν. Γιατί θα έχουν απαλού έσοδα. Άρα όλα τα μικρά ή θα γίνουν υπάλληλοι ή
θα πάμε σπίτι μας ή θα συνεχίσουμε να μεταναστεύουμε, δυστυχώς. Και γι' αυτό οι νέοι δεν κάθονται στην Ελλάδα και βλέπουμε αυτή την αιμορραγία του επιστημονικού δυναμικού της χώρας να φέρει στο εξωτερικό. Κάτι πρέπει να γίνει πλέον. Δεν γίνεται αυτό. Και αν δεν δοθεί λύση αυτές τις μέρες, θα υπάρξουν και άλλες πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Δεν ξέρω τι μορφή. Έτσι. Θα έχουμε πάλι σύσκεψη την άλλη εβδομάδα να δούμε τι θα γίνει. Αλλά σας το λέω, τη Δευτέρα που είχαμε τη συνάντηση μεταξύ εμένα και των εργαστηριακών και κλινικού εργαστηριακών γιατρών, καθολοκυρίαν όλοι οι συνάδελφοι της Σάρτας, αύριο, μεθαύριο και το Σάββατο, έτσι, θα έχουν κλειστά τα ιατρία. Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη ενημέρωση, για την κινητοποίηση, αυτή την τριήμερη κινητοποίηση. Και φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο εργαστηριακός έλεγχος είναι πρωτίστως, αν θέλετε, προτροπή των άλλων γιατρών, των ειδικοτήτων, έτσι δεν είναι? Βάλαμε πλάτη στην πανδημία. Όλοι οι γιατροί, το γνωρίζετε πολύ καλά. Ναι. Και μάλιστα και εσείς ήσασταν αρρωγός αυτής της προσπάθειας. Δεν ζητήσαμε παραπάνω χρήματα, ούτε για μάσκες, ούτε για αντισηπτικά, που όφελε ο ΕΟΠΗ να τα δώσει. Δεν ζητήσαμε κάτι άλλο. Αλλά ζητάμε όμως τα αυτονόητα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αμείβεται, συγγνώμη για την έκφραση, λιγότερο ως κάθε συνάδελφος από κάποιον ο οποίος έχει τελειώσει το δημοτικό. Και δεν θέλω να θίξω τις γραμματικές γνώσεις κανενός. Αλλά σκεφτείτε την υπευθυνότητα, την υπογραφή που βάζει ο κάθε συνάδελφος και από εκεί και πέρα τι δίνει. Γι' αυτό, αυτό είναι προς όφελος των ασφαλισμένων. Δεν είναι προς όφελος μόνο δικό μας. Γιατί να μην αύριο κληθούν να πληρώνουν περισσότερο τις εξετάσεις από την τσέπη τους και τους σκοποφανεί. Και θα πούν δικαιολογημένα. Γιατί πληρώνουμε παραπάνω τις εξετάσεις, όταν όμως το παραπεμπτικό, να σας πω το άλλο, που βλέπει κάποιος ότι πρέπει να πληρώσει ή ο οποίος οφείλει 10 ευρώ, δεν είναι 10 ευρώ, 10 ευρώ είναι στα χαρτιά, είναι 8 ευρώ, είναι διαφορετική τιμή αυτό που φαίνεται στο χαρτί και διαφορετική τιμή πληρώνει ο οποίος. Mm-hmm. Είναι και αυτά τα οποία δεν τα γνωρίζει ο ασφαλισμένος, δυστυχώς. Και υπάρχει και ένα ταβάνι. Ορίστε. Και υπάρχει και ένα ταβάνι, λέω. Βεβαίως. Όσον αφορά τα παραπεμπτικά. Βεβαίως υπάρχει, υπάρχουν όρια. Υπάρχουν συνταγογραφούμενα όρια και από εκεί και πέρα, εκτός από τα συνταγογραφούμενα όρια κάθε ειδικότητας, εγώ παράδειγμα έχω για παραγενικές εξετάσεις όριο το 10, εργαστηριακές δηλαδή αίμα. Ναι. Κάποιοι άλλοι έχουν παραπάνω. Εκτός από αυτά τα όρια, γίνεται και έλεγχος στο παραπεμπτικό, εάν μέσα στο μήνα, μέσα στο τρίμηνο, πότε έχουν ξαναγραφτεί εξετάσεις. Και σωστά γίνεται. Δεν είπε κανείς να μην γίνονται έλεγχοι. Αλλά όμως θα πρέπει να αμυθεί ο κάθε συνάδελφος για την εργασία που προσφέρει. Δεν μπορεί να φεύγει από το ιατρείο και να πηγαίνει στο σπίτι και να μην ξέρει πόσα έβγαλε. Να μην ξέρει για πόσο δούλεψε. Να. Ή να πούνε ότι ξέρετε μέχρι εκεί φτάνουν τα λεφτά, έτσι. Μέχρι εκεί θα δουλέψουμε. Να μην κάθεται ο κάθε συνάδελφος και φανταστείτε τώρα το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και το κόστος των αναλωσίμων και των άλλων υλικών που έχει εκτοξευστεί. Άρα δεν μπορεί να συντηρηθεί κάθε ιατρείο. Είναι δύσκολα πλέον για τον καθένα. Ή θα πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια ή θα πρέπει να εναθεωρήσει τη στάση του Υπουργείου και να πει τόσα δίνουμε και κανονίστε την πορεία σας. Ή θα πρέπει ο ιδιώτης να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώνει την κάθε εξέταση. Τι γίνεται αλλιώς, κύριε Βελίγιο, όπως θα πληρώνω στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν μπορεί με 100 ευρώ να σηκώσει όλο το σούπερ μάρκετ. Ή με 100 ευρώ να πας σε κάθε κατάστημα να ψωνίσεις μισό κατάστημα. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Βέβαια. Αυτό μόνο στους γιατρούς. Τώρα ανοίγουμε μια άλλη κουβέντα όσον αφορά και τον ασφαλιστικό κλάδο και οι εισφορές που πληρώνει ο κάθε ασφαλιζόμενος. Σωστά. Και τις καλύψεις που υπάρχουν είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά Γι' αυτό γίνονται αυτές οι κινητοποιήσεις προς όφελος του ασφαλισμένου. Γι' αυτό ζητάμε αύξηση των κονδυλίων. Έτσι ώστε να μην κληθεί ο ασφαλισμένος να πληρώνει από την τσέπη του. Ή αν τυχόν πληρώσει τη συμμετοχή, να είναι ελάχιστη συμμετοχή. Εκείνη είναι το θέμα. Σωστό. Δεν είναι το θέμα να είναι εις βάρος του ασφαλισμένου αυτή τη στιγμή. Άρα για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, αύριο, Παρασκευή και Σάββατο, απεργία κινητοποίησης των εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών. Συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΗ.
συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΗ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα, έτσι? Τα ξέρω από την Τίνα.